Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα το βράδυ, στις 8.30 ώρα περίπου, έχουμε την προβολή μιας ταινίας ντοκιμαντέρ, να την πω, την οποία χρηματοδότησε ο Δήμος Ηράκλειας και την σκηνοθέτησε ο κύριος Θωμάς Σίδερης, ένας δημοσιογράφος της ΕΡΤ, σε συνεργασία με κάποιον ιστορικό της Σέρβο, ο οποίος κατάγεται από το Ποζάρβες της Σερβίας. Και αναφέρεται η ταινία αυτή στην τραγική ιστορία του εκτοπισμού περίπου 10.000 κατοίκων της περιοχής της Ηράκλειας, της Ηράκλειας κατά κύριο λόγο, το 1916, το Σεπτέμβριο του 1916, εκτοπίστηκαν κατόπιν διαταγής και απόφασης του Βουλγάρικου στρατού κατοχής εκείνης περίοδου, εκτοπίστηκαν μέχρι τη Σερβία στο Ποζάρβατς. Βέβαια, οι πρόγονοί μας έμειναν εκεί περίπου 3 χρόνια, 3,5, και από τον αριθμό εκείνων των εκτοπισμένων επέστρεψε σχεδόν το 1/3 μέσω διαφορετικών διαδρομών, ξεκινώντας από την Ξηρά, διαθαλάσσεις από την πλευρά της Ρουμανίας και από την πλευρά της Ιταλίας. Επαναπατρίστηκαν στην Ηράκλεια, και η Ηράκλεια εκείνη την εποχή, όταν αυτοί επαναπατρίστηκαν, ήταν ένα ερείπιο και τίποτα περισσότερο. Δεν είχε σπίτια, δεν είχε, όλα κατεστραμμένα. Εμείς θεωρήσαμε ως Δήμος ότι πρέπει να αποτίσουμε ένα φόρο τιμής σε αυτό το ιστορικό γεγονός και να αποδώσουμε την τιμή και σε εκείνους τους ανθρώπους που χάθηκαν στην διαδρομή αυτή. Και βέβαια, ψάχνοντας τα ιστορικά γεγονότα τον καιρό που ήμουν εγώ πρόεδρος της Κοινοφελούς Επιχείρησης, ανακάλυψα ότι υπήρχαν άνθρωποι που γνώριζαν την ιστορία και πέραν αυτού ήταν συνέχεια ένα αντικείμενο συζήτησης στις διάφορες παρέες της Ηράκλειας για τον εκτοπισμό του Ποζάρβατς. Ευτυχώς όμως βρέθηκαν και τα απομνημονεύματα ενός συνδημότη μας, ο οποίος έφυγε πολύ νεαρός στο Ποζάρβατς της Σερβίας και επέστρεψε βέβαια πίσω, σε ηλικία 12 χρονών περίπου έφυγε από την Ηράκλεια, αλλά κατέγραψε κατόπιν όλα αυτά τα γεγονότα, τα κατέγραψε και ηχητικά, τα οποία άφησε στη μεγαλύτερη κόρη του, την κυρία Πασχαλιά Ελένη, και τελικά αυτά τα γεγονότα αποτέλεσαν την κύρια πηγή του σεναρίου αυτής της ταινίας ντοκιμαντέρ. Και βέβαια, μέσα από αυτό το τραγικό γεγονός, το έχω πει και άλλες φορές και άλλες ευκαιρίες, γεννιούνται και φιλίες, γεννιέται και πολιτισμός. Και νομίζω ότι η παρουσία τους και η αδελφοποίηση που έχουμε κάνει οι δύο Δήμοι, της Ηράκλειας και του Ποζάρβατς, είναι αποτέλεσμα εκείνου του τραγικού γεγονότος, αλλά δεν μένουμε στο τραγικό μόνο της υπόθεσης. Θέλουμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και μέχρι τώρα έχουμε ξεκινήσει βήματα-βήματα, δειλά-δειλά, και τα καταφέρνουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Παναγιώτη Σπυρόπουλο, για την υποδοχή του, την υποδοχή μου και του συνεργάτη μου εδώ στις Σέρες. Είναι η πρώτη μας φορά εδώ στις Σέρες. Είμαστε εδώ για τις επερχόμενες εκδηλώσεις στην Ηράκλεια. Είμαστε προσκεκλημένοι του Δημάρχου, του κύριου Κουτσάκη. Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Όπως ξέρετε, είναι μακρά η παράδοση της, η σχέση μας ανάμεσα στην περιοχή σας και στην περιοχή μας, όπως είναι και ο αμοιβαίος σεβασμός ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία και τις δύο περιοχές, τις Σέρες και την πόλη μου. Ο σημαντικότερος λόγος όμως για τον οποίο είμαστε εδώ σήμερα είναι το ντοκιμαντέρ, το οποίο φτιάχτηκε για να εξιστορήσει τα γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη των Σερών και στην Ηράκλεια συγκεκριμένα πριν από 100 χρόνια. Πριν από 100 χρόνια, οι άνθρωποι των Σερών βρήκαν την ειρήνη στην πόλη του Ποζάρβ, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πώς υποδέχτηκαν, το πώς καλοδέχτηκαν οι άνθρωποι της Σερβίας, οι Σέρβοι, τους Σεραίους, τότε, εκείνη την εποχή, είναι αυτό που περιγράφεται σε αυτό το ντοκιμαντέρ και αυτό που συνδέει τις δύο περιοχές. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Κουτσάκης, και οι συνάδελφοί του θα πούν περισσότερα για το ντοκιμαντέρ, για αυτή τη δράση, για αυτό το έργο. Αυτό που θέλω να πω εγώ όμως, ότι αυτό είναι μόνο ένα δείγμα, μόνο ένα παράδειγμα της αδελφοσύνης και της αγάπης που έχουμε τα δύο έθνη, η Σερβία και η Ελλάδα, μεταξύ μας.